Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Μέρη Πρόια, δασκάλα αγγλικών από το Βόλο και ήθελα να κάνω μία τελευταία μικρή έτσι παρατήρηση πριν αρχίσουν τα αυριανά πτυχία, γιατί και σήμερα των πτυχίων των αγγλικών εννοώ. Μεγάλη αγάπη, πολλές καρδιές, πάρα πολύ μεγάλη έτσι αγωνία για όλα μου τα παιδιά, για όλων των δασκάλων και των φροντιστήριων τα παιδιά. Τι έχουμε μάθει μέσα από αυτή την προσπάθεια που κάναμε φέτος και η οποία πιστεύω ότι θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, αλλά και μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, κορονοϊός, καραντίνες, μαθήματα διαδικτυακά, τρελά πράγματα, ήταν όλα τα challenges μαζί. Μάθαμε ότι αυτό που έχει σημασία είναι η καλή προετοιμασία, η ρουτίνα, είναι να μην σταματούν τα μαθήματα, να μην παθαίνουν τα παιδιά αυτό το σοκ του στυλ «Είχα αρχίσει τα μαθήματά μου εκεί», αλλά μετά τα σταμάτησα και τι συνέβη αυτό. Να χαμογελάμε, πρώτα απ' όλα οι καθηγητές, να έχουμε εμείς πρώτα απ' όλα την αισιοδοξία για να τη μεταδώσουμε στα παιδιά, να είμαστε καλοί στη δουλειά μας και να είμαστε και πάρα πολύ ευπρεπείς εμείς σαν καθηγητές, αλλά και πάρα πολύ συνεπείς, δεν αφήνουμε τα παιδιά ξεκρέμαστα ποτέ. Και φυσικά να έχουμε και λίγη τρέλα στο κεφάλι μας, όπως καλή ώρα το πέρασε στην περίπτωση δική μας. Αυτό λοιπόν που θα κρατήσουμε από τις φετινές εξετάσεις των Αγγλικών είναι ότι δεν πειράζει που έγιναν 7 με 8 εβδομάδες μετά. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις μπορεί να έκαναν καλό. Πολύ αγάπη στα παιδιά μας, πολύ θετική ενέργεια, όλα θα πάνε τέλεια. Και να πω ότι τους αγαπώ πάρα πολύ όλους και ότι πιστεύω σε αυτούς και ότι αν έχουν μάθει αυτοί κάτι από μένα, εγώ έχω μάθει 3 φορές, 10 φορές τα πράγματα που θα έπρεπε να εγώ να μάθω από τα παιδιά μου. Γιατί πιο πολύ εγώ διδάσκομαι παρά αυτοί από μένα. Φιλιά πολλά και καλή επιτυχία. Φιλάκια, γεια!